Ναι, είναι καλές οι τοποθετήσεις και οι δηλώσεις, αλλά υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία για τα οποία δεν μιλάει κανένας από τα υπόλοιπα κόμματα. Το ότι η Τουρκία, η τουρκική κυβέρνηση κλιμακώνει την επιθετικότητα κατά της χώρας είναι γεγονός και δεν είναι σημερινό. Ποια είναι τα δύο σημεία που νομίζουμε ότι πάει να πάρει υπόψη και ο ελληνικός λαός? Πρώτον, ότι όλη αυτή η εξέλιξη έρχεται αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδεικνύει τι? Ότι εκεί που εναποθέτετε τις ελπίδες σας και οι στρατηγικοί σας σύμμαχοι σφυρίζουν αδιάφορα, για να μην πω ότι φουσκώνουν τα πανιά της επιθετικότητας της Τουρκίας. Το δεύτερο αφορά τον κόλαφο της στρατηγικής και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ, που αφορά τη στρατηγική συμμαχία που έχουμε με τις ΗΠΑ, που έχει μετατρέψει τη χώρα σε ένα επιθετικό πραγματικά πεδίο με τις βάσεις που έχετε δώσει. Τι λέει λοιπόν η δήλωση του State Department? Τι λέει, γιατί δεν μιλάτε γι' αυτό? Λέει για αμφισβητούμενες περιοχές. Αμφισβητούμενα ύδατα. Ναι, περιοχή είναι και το ύδατο. Δεν είναι μόνο το Ιστεριά. Για αμφισβητούμενα ύδατα, λέει το State Department και οι μεγάλοι σας σύμμαχοι που κάνατε και παρέμβαση στην Πρεσβεία και στον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής. Τι δείχνει αυτό, κατά τη γνώμη μας? Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι έχει αποφασιστεί η συνδιαχείριση του Αιγαίου. Όταν μιλάει για αμφισβητούμενα ύδατα, ποιος? Οι ΗΠΑ. Ο στρατηγικός σας σύμμαχος. Και πολλοί είναι εκείνοι και δεν είναι από το χώρο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πάρα πολλοί και πολλοί στρατιωτικοί και ανώτατοι μάλιστα, οι οποίοι λένε ότι είμαστε μόνοι μας. Αποδεικνύεται λοιπόν πόσο καταστροφική, κραυγαλαία καταστροφική είναι η πολιτική που στηρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα δικαιώματα της, γενικότερα της χώρας, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ. Αυτά πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός, ο οποίος είναι αυτός που καλείται και θα κληθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα και τα σύνορα της χώρας. Και επομένως εμείς λέμε ότι η κατάσταση είναι σοβαρή, είναι κρίσιμη, ότι η πολιτική της υπόκλησης και της ταύτισης των κυβερνήσεων με όλους αυτούς που σφάζουν τους λαούς στην περιοχή, οι υπεραλιστές, λέει ένα σύνθημα, τη γη ξαναμοιράζουν, με τα λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν. Αυτό πρέπει να έχει υπόψη το ελληνικός λαός, να είναι σε επιφυλακή. Φυσικά είναι δεδομένο ότι θα υπερασπίσει και την εδαφική του ακεραιότητα και τα σύνορα της χώρας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πιέσει, να κινητοποιηθεί, ώστε να απεμπλακεί η χώρα από το θανάσιμο κυριολεκτικά αγκάλιασμα των συμμάχων που εξυπηρετούν και συμφέροντα της ντόπιας ολιγαρχίας, θα έλεγα.